Το στίγμα των πολλαπλών δραστηριοτήτων που μπορούν να δώσουν χρώμα, κίνηση και ζωντάνια στο σημείο αναφορά τη πόλη των Τρικάλων, στο Λιθέο ποταμό, ανέδειξα με μια κοινή προσπάθεια ο Σύλλογο Χιονοδρομία Ορειβασία Τρικάλων και ο Δήμο Τρικαίων. Με το σλόγγαν «Προστατεύω τη φύση, φροντίζω τα ποτάμια» και με την εμπειρία ανάλογων επιτυχημένων εκδηλώσεων που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν στον ίδιο χώρο, ο ΣΟΧ πρωτοτύπησε και πάλι. Κέρδισε μάλιστα το στοίχημα των εντυπώσεων και προσέλκυσε σε μια πιο άμεση επαφή με το ποτάμι και το υγρό του στοιχείου τους εκατοντάδες τρικαλινούς που καθώς περιδιάβαναν τις δύο κεντρικές πεζογέφυρες του Λιθέου έκαναν αναγκαστική στάση για να απολαύσουν το θέαμα. Έχουν έρθει τα παιδιά, κάνουν αναρρίχηση, τοξοβολία, κανοή καγιάκ, ρόλερ τρισκί και flying fox. Το εγχείρημα ήταν επιτυχημένο. Το απέδειξε η συστασιά και η ζωντάνια με την οποία μπήκαν στο Λιθέο και στις στόχτες του δεκάδες παιδιά που ήθελαν να δράξουν την ευκαιρία για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις επιδόσεις τους σε τρία θεαματικά όσο και διαδραστικά αθλήματα. Σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί με δική του πρωτοβουλία κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και ναι, θα έχουμε και στον Αγιαμονιώτη τέτοιου είδους εκδηλώσεις.